Είμαι ο Ανδρέας Ζωγράφος, κατάγομαι από την Άσια, είμαστε 8 αδέρφια, τώρα τελευταία εμείναμε 3 από τα 8. Μέσα στην αυτοστέγαση τώρα, εδώ στην αυτοστέγαση, σχεδόν εμείναμε, το 80% είμαστε συνταξιούχοι. Υπάρχουν προβλήματα και θα υπάρχουν και θα υπάρχουν. Με το Δήμο Λατσιών είμαστε σε συχνή επαφή. Βλέπουμε τα προβλήματα και σιγά σιγά τα επιλύουμε. Τα προβλήματα θα υπάρχουν πάντα. Νερό έχουμε το ασταμάτητα. Καθαριότη έχουμε, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Σαν τώρα που μας έδωσαν και τους τίτλους ιδιοκτησίας, μπορούμε να τα δώσουμε στα παιδιά μας. Παίρνουμε αρμονικά με το Δήμο Λάτσι. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Τώρα έχουμε το αποχετευτικό. Κάμαμε ενέργειες μέσω της κυβέρνησης, για να μας τα κάνει. Και περιμένουμε, όπως θα τα κάνουν εις το συνεχισμό, να μας τα κάνει και εμάς η κυβέρνηση. Δηλαδή, θα αναλάβει η κυβέρνηση από τα κηρύτια που υπάρχει στο σπίτι, να αναλάβει η κυβέρνηση να τα βγάλει έξω στο αποχετευτικό με όλα τα έξοδα δικά της. Και περιμένουμε να αρχίσουν τα έργα. Δεν αρχίσαν ακόμα τα έργα ούτε εδώ στην αυτοστέγαση, αλλά ούτε στο συνεχισμό. Κάποτε που ήταν ο κύριος Βενιαμίν υπουργός, εγώ ζήτησα από τα... να μην δοθούν όλα τα οικόπεδα, να μείνουν λίγα για να δοθούν σε νεαρά ζευγάρια για να ανιώνεται η αυτοστέγαση. Ο κύριος Βενιαμίν είπε μου, ξέρεις θα έχουμε τους πρόσφυγες και να αφήνουμε τα οικόπεδα αυκαιρά, και έτσι μείναμε το 80% πρόσφυγες, συνταξιούχοι. Για τη φροντίδα και για τη διασκέδαση δεν υπάρχει τίποτα. Απλώς εγώ θα ζητήσω, σαν το καφενείο δαμέ εδώ του Θωμά, του Κυριάκου Θωμά, να γίνει κάτι, να μας βάλουν έναν air condition για το καλοκαίρι, να δροσιζόμαστε. Και για το χειμώνα να έχει αέρα βραστών, να βράζουμε να. Διότι στο καφενείο ο καφετζής δεν μπορεί να βάλει. Γιατί εμείναμε περίπου 25 άτομα.